Ανθή, καλώς σε βρίσκουμε. Ανθή Σαλαγκούδη, πώς είσαι? Πολύ καλά, εσείς? Γενικά έχεις άγχος το τι θα σε ρωτήσουν, γιατί είσαι ένα πρόσωπο που έχει χτυπηθεί αρκετά. Να σου πω, παλιά είχα πολύ άγχος, νομίζω φαινότανε κιόλας. Τώρα σιγά σιγά αρχίζω να το συνηθίζω. Πέρασες casting 1-2 φορές για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Πέρασα 2 δοκιμαστικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όμως πραγματικά δεν ζήτησα ποτέ δεύτερο δοκιμαστικό. Είχε ακουστεί ότι ζήτησε επειδή ήμουν άρρωστη. Δεν αισθάνθηκες εσύ ότι τα πήγες καλά και γι' αυτό ήσουν και άρρωστη και ζήτησες, ναι, και δεύτερο δοκιμαστικό. Να σου πω, το αν τα πήγα καλά ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή και να ένιωθα εγώ ότι δεν τα πήγα καλά, εφόσον μου δόθηκε μια ευκαιρία, δεν τα πήγα καλά, πάει, τελείωσε. Δεν θα ξαναζητούσα δεύτερη. Και αυτό εδώ με το άρρωστη ειδικά, όχι, ήμουν όντως άρρωστη, το οποίο όμως δεν το είχα πει σε κανένα στην παραγωγή. Δηλαδή δεν το ήξερε κανείς στον αντένα. Νομίζω θα ήταν άδικο και στις υπόλοιπες κοπέλες να το κάνω αυτό εδώ και δεν θα το έκανε εν πάση περιπτώσει ποτέ. Μίλησες εσύ καθόλου με τον Γιώργο να... Ναι, το Γιώργο τον γνωρίζω γενικά. Δεν τον ρώτησα τι δεν σου άρεσε, τι σου άρεσε. Ρε παιδί μου, είμαι γενικά ντροπάλι, δεν τα κάνω αυτά. Όχι ότι δεν εκτιμώ την άποψή του, την εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά δεν θα τον ρωτούσα τι δεν πήγε καλά. Στη θέση σου είναι η Νικολέτα Ράλη. Μια χαρά, προφανώς ήταν πιο κατάλληλη. Θέλω λίγο να μου πεις και για την σχέση σου με τον Τζόνι Καλημέρη. Βέβαια, όσο ήσασταν μαζί, δεν νομίζω να σε βοήθησε, δεν ήσουν σε κάποια εκπομπή. Εσύ με είδες κάπου? Ήταν και ένας λόγος αυτός που, εάν ήσουν κάπου, θα λέγανε λογικό είναι αφού την έχει βάλει ο Καλημέρη. Δεν θα ήθελα να μιλήσω άλλο γι' αυτό. Ό,τι είχα να πω το είπα μέσα από τις πράξεις μου. Ποιος είναι ο τελευταίο πιο έτσι τριγκαδόρικος τίτλος που διάβασε για σένα? Ότι ήσουν Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Λιάγκα. Σε αυτό. Συγγνώμη. Μου το είπανε. Δεν το διάβασα, η αλήθεια είναι. Αλλά μου το είπανε. Και δεν θα το σχολιάσω, αλήθεια. Είχε και πολλά μποφόρε, παιδί μου. Δεν είχε πολλά μποφόρε. Σα αρέσουν τα φουσκωτά? Μ' αρέσει γενικά η θάλασσα. Ταιριάζει. Το παίρνουμε λίγο στο χαβαλέ και στο αστείο. Αλλά είναι τρομακτικό. Δεν είναι καν. Να το πω διεστραμμένο, είναι τρομακτικό ότι βγήκε αυτό το πράγμα.